Πρόσκληση συμμετοχής προς όλους τους καθηγητές της περιοχής να συμμετάσχουν στην αυριανή κινητοποίηση απευθύνει η Αλφα Ελμαία Χαΐας. Σε ανακοίνωση του συνδικαλιστικού φορέα καλούνται όλοι στην απεργιακή κινητοποίηση στις 10.30 το πρωί στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Η Αλφα Ελμαία Χαΐας ζητά μεταξύ άλλων να μην ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, να καταργηθεί το αντιλαϊκό και αντισυνταγματικό μνημόνιο όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και να ανατραπεί η βάρβαρη κυβερνητική πολιτική. Ψήφισμα εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος του Αγρινίου και της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ετωλα Καρνανίας για την απεργία της 15ης Ιουνίου. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται πως στις 15 Ιουνίου, ημέρα γενικής απεργίας, δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των εργαζομένων όλης της χώρας. Στεκόμαστε δίπλα και αλληλέγγυοι στους δημόσιους υπαλλήλους, στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους εργάτες, τους αγρότες, τους ανέργους, τους νεολαίους. Η προσφυγή των δικηγόρων του Μεσολογγίου κατά της ίδρυσης εφετίου στο Αγρίνιο δεν απασχολεί τόσο το Δικηγορικό Σύλλογο της πόλης, όσο η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τη λειτουργία του εφετίου. Όπως αναφέρει η διοίκηση του Δικηγορικού Σύλλογου του Αγρινίου, η προσφυγή των δικηγόρων του Μεσολογγίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν αναμενόμενη, με δεδομένη και τη στάση που τηρεί ο Σύλλογος για το θέμα αλλά και για τα όσα είχαν προηγηθεί. Όμως η κίνηση αυτή δεν απασχολεί και τόσο το Αγρίνιο, όσο η τήρηση των δεσμεύσεων των αρμοδίων, ώστε το νέο εφετείο στο Αγρίνιο να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα τη λειτουργία του από τη νέα δικαστική περίοδο, δηλαδή ήδη από το Σεπτέμβριο του 2011. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού που έγινε το Μάιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Μεσολόγγι News, αναφορικά με την απογραφή στην Ετωλα Καρνανία, δεν καταγράφονται ιδιαίτερες αποκλίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη του 2001. Πλην της καθαρής δεύτερης θέσης σε πληθυσμό στην Ετωλα Καρνανία που αποτυπώθηκε για την πόλη του Μεσολογγίου. Το αρνητικό είναι ότι μειώνεται ο πληθυσμός του νομού αφού από τις 224.000 κατοίκους του 2001 φέτος ο πληθυσμός αγγίζει τις 209.000 κατοίκους. Έτσι στο Μεσολόγγι καταγράφηκε μια αύξηση του πληθυσμού κατά 300 περίπου άτομα, μικρή μείωση καταγράφηκε στην Άφακτο με μεγαλύτερη στους ορεινούς δήμους που συγκροτούν το Δήμο της Ναυπακτίας. Όσον αφορά στο νέο Δήμο του Αγρινίου, ο στόχος των 100.000 κατοίκων δεν φαίνεται ότι επιτυγχάνεται αφού ο πληθυσμός του αγγίζει τους 93.000 κατοίκους. Η δημοτική κίνηση πολίτες στο προσκήνιο κατέθεσε στην αρμόδια Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Τερεάς προσφυγή κατά της ομόφωνης απόφασης και γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιδέας για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και της μίσθωσης του χώρου στην περιοχή Λαρνάκη. Η προσφυγή για την ακύρωση της απόφασης στηρίζεται σε συγκεκριμένο νόμο όπου προβλέπεται ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να συμμετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης είναι άκυρη. Ο Σύμβουλος διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας. Από τους 5 συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας ΙΤΕΑΣ, οι 3, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο κείμενο που κατατέθηκε, είχαν κόλλημα συμμετοχή στη συνεδρίαση.